90 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την καταστροφή της Σμύρνης, ενός από τα σημαντικότερα κέντρα του μικρασιατικού ελληνισμού. Το Μουσικό Σχολείο Βόλου και οι Ίωνες την διοργάνωσαν ένα μεγάλο αφιέρωμα με μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές, διαλέξεις και σεμινάρια. Οι μαθητές του σχολείου έζησαν κυριολεκτικά σε ένα τοπίο ιστορίας, μνήμης και μουσικής για να μπορέσουν όχι μόνο να μάθουν αλλά και να βιώσουν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ελληνικής νεότερης ιστορίας μας. Το μεγάλο και σημαντικό αυτό αφιέρωμα έκλεισε με μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση σε γνωστό πολυχώρο του Βόλου. Τα παιδιά μας κατάλαβαν τι θα πει «Μοίρα των αθώων, είσαι δική μου μοίρα». Όλοι χαιρόμαστε για αυτό που θα προσφέρουμε στην πόλη μας, γιατί υπηρετούμε το εξής: σχολείο δημιουργικό και σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. Τιμούμε την επέτειο της Σμύρνης, κάνοντας μια αναδρομή στον πολιτισμό, κυρίως μέσα από τα τραγούδια, από τη μουσική, από το χθες μέχρι το σήμερα. Και είναι μια προσπάθεια που έχουμε κάνει τα σύνολα του σχολείου με την συμβολή των συναδέλφων καθηγητών του Ζαφύρη του Κουσέλη, της Κερασίας της Χιάρα, της Ιωάννας Χατζάκη και της Φρόης της Παναγιωτοπούλου. Μετά από 90 χρόνια τα προβλήματα του ελληνικού λαού μπορεί να έχουμε 90 χρόνια μετά, αλλά τα προβλήματα δεν πάβουν να είναι τα ίδια. Έχουν μια άλλη ίσως χρειά, μια άλλη, βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή, αλλά συνεχίζουν τα προβλήματα να απασχολούν και να ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό. Καλεσμένος στην εκδήλωση, ο γνωστός καλλιτέχνης Παντελής Θαλασσινός. Θεωρώ τα παιδιά έχουν ξυλώσει πολύ τον πύχη σαν μουσική, παίζουν σαν όρημη μουσική. Η ελληνικότητά μας συνεχίζεται μέσα από αυτά τα σχολεία, γιατί είναι ωραίες όλες οι μουσικές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την ελληνική μουσική, να μην ξεχνάμε τις ιδιαίτερες πατρίδες, ακόμη και τις χαμένες πατρίδες μας, και να τιμούμε τους τόπους στους οποίους παίζονταν και παίζεται αυτή η μουσική, είτε με ελληνικούς στίχους είτε με άλλους στίχους.